Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο θέλω να πω. Γιατί κάποιοι πάλι δημιουργούν ένα κλίμα. Μα πώ θε να πα στο Ευρωκοινοβούλιο, χωρί να μα πει πριν με ποιου θα είσαι. Λοιπόν, προσέξτε. Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα που θα έπρεπε να επενεί κάποιο το ποτάμι και όχι να το κατακρίνει. Να σα πω λοιπόν δύο πράγματα που δεν τα ξέρετε. Πρώτον, εάν εμεί είχαμε επιλέξει να είμαστε σε μία ομάδα. Θα αρχόμασταν με λιμουζίνα στη Λάρισα σήμερα. Τι εννοώ, ότι οι ομάδες χρηματοδοτούν τα κόμματα που είναι υποψήφια. Οι ομάδες ευρωπαϊκές δίνουν λεφτά σήμερα στο ποτάμι, αν, τα, αν το ποτάμι τα ήθελε, για να, να στρατευθούν με την ομάδα. Γιατί έχει τόσα πολλά λεφτά η Ευρώπη, τα μοιράζει στις μεγάλες ομάδες και οι ομάδες λοιπόν σου λένε, θες να κάνεις προεκλογικό αγώνα, μάλιστα, θα είσαι μαζί μου, θα ψηφίσεις εμένα, ναι Ωραία. Πάρε λεφτά να κάνει προεκλογικό αγώνα. Εμεί λοιπόν αρνηθήκαμε αυτά τα εύκολα λεφτά. Πέσαμε στα 5 ευρώ και τα 10 ευρώ που θα σα ζητήσουμε να δώσετε. Να καλύψουμε τα κενά μα. Γιατί δεν θέλουμε εκ το προτέρων να δεσμευτούμε. Γιατί δεν θέλουμε εκ των προτέρων να δεσμευτούμε. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη αλλάζει. Πάει σε μια νέα κατεύθυνση. Θέλουμε λοιπόν τα καινούργια ευρωπαϊκά όργανα να δεσμευτούν σε μια δίκαιη πολιτική. Σε μια ευρωπαϊκή πολιτική. Σε μια πολιτική ενίσχυση όλων των πολιτών τη Ευρώπη. Αυτό προσπαθούμε και αυτό θα ζητήσουμε. Και ανάλογα με το τι θα απαντήσουν, θα πάρουν ή όχι την ψήφο μα. Δεν είμαστε με όλου στην Ευρώπη. Δεν είμαστε με όλου. Γιατί στην Ευρώπη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ευρωσκεπτικιστέ. Εμεί δεν είμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ε, ακροδεξιοί. Εμεί δεν είμαστε. Εμεί συζητάμε με κάποιε ομάδε και την επόμενη εβδομάδα, 8 με 9 του μήνα, θα πάω και έχω κλείσει ραντεβού με τι ομάδε οι οποίε μα ενδιαφέρουν να ακούσουμε κάποιε απόψει. Έχουμε κλείσει ραντεβού με τη σοσιαλιστική ομάδα, έχουμε κλείσει ραντεβού με του πράσινου που έχουμε να, να συζητήσουμε κάποια πράγματα, έχουμε κλείσει ραντεβού με του φιλελεύθερου, όχι με του νεοφιλελεύθερου, με του φιλελεύθερου που πιστεύουν στην ολοκλήρωση. Υπάρχουν άνθρωποι στην Ευρώπη που έχουν κοινού προβληματισμού. Δεν θα αποφασίσουμε όμω τώρα πού θα είμαστε. Με όποιο κόστο και αν είναι για μα οικονομικό, θα δώσουμε μόνιμα στον αγώνα και όταν πια πάμε στο Ευρωκοινοβούλιο, θα δούμε τι λένε αυτέ οι ομάδε για τα προβλήματα τη Ελλάδα, για τα προβλήματα του Νότου, για τα προβλήματα των πολιτών τη Ευρώπη και τότε θα δώσουμε τη ψήφο μα. Άλλωστε, η ομάδα ε, στην Ευρώπη είναι κάτι σαν μαντρή. Και δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Σα θυμίζω ότι στην αριστερή ομάδα, επί παραδείγματι, μετέχουν άνθρωποι δεν είναι μυστικό. Μετέχουν άνθρωποι που είναι υπέρ τη Ευρώπη και υπέρ, μετέχουν άνθρωποι στην αριστερή ομάδα που είναι υπέρ τη διάλυση τη Ευρώπη. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα με την έννοια του ιδεολογικού στίγματο όπω νομίζουν κάποιοι. Είναι μια, ένα συνασπισμό για να παίρνουμε κάποια λεφτά και να διαχειριζόμαστε ανάλογα την εξουσία μα στι χώρε. Εμεί έχουμε μια πολύ μεγάλη αντίθεση με αυτό. Και επίση έχουμε βάλει από το ευρωπαϊκό μα πρόγραμμα και μια άλλη αντίθεση. Ξέρετε ότι όλη η νομεκλατούρα της Ευρώπης, η τεράστια που μεγαλώνει συνέχεια, μεγαλώνει, 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 είναι η διορισμοί των κομμάτων. Είναι οι διορισμοί των κομμάτων. Κάθε κόμμα που πηγαίνει έχει δυνατότητα να βάλει 50 ανθρώπους. Κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα να πάρει 30.000 και να διορίσει από το κόμμα του κάποιου ανθρώπους. Αυτό ζητάμε από το ευρωπαϊκό μας πρόγραμμα ότι πρέπει να σπάσει. Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει και αυτή αυτό που λένε ότι πρέπει να αποκτήσουν τα κράτη. Πρέπει να αποκτήσει αξιοκρατία. Πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο, τον φοιτητή, τον μεταπτυχιακό ή έναν εργάτη που θέλει να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο που ζητάει η Ευρώπη να δώσει τη δυνατότητα να πάει. Όχι να πρέπει να περάσει μέσα από το κόμμα του Θεοδωράκη ή μέσα από το κόμμα του Σαμαρά για να διοριστεί στην Ευρώπη. Αυτό το θέμα το θέτουμε εμείς. Είμαστε οι μόνοι προς το παρόν που το θέτουμε.